Σε ένα άρθρο της για την Μεσόγειο των Οθωμανών, η Molly Green καταλήγει πως δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουμε το θαλάσσιο αυτό χώρο ως μια ενότητα, όπως στην περίπτωση ενός χερσαίου συνόρου, αλλά ως περιοχές διαφορετικής ευαισθησίας, άρα και ενδιαφέροντος για την υψηλή πύλη. Οι περιοχές αυτές μπορούν να χαρτογραφηθούν με βάση τα περιστατικά που αφορούν σημεία της ακτογραμμής, διαφωνίες, συμφωνίες και καθημερινές πρακτικές ή τις εξελίξεις της ναυσιπλοείας. Στα σημεία αυτά της ακτογραμμής συμπεριλαμβάνονται και τα νησιά, αφού λόγω της γεωγραφίας του αρχιπελάγους, η ασφάλεια της ξηράς και της θάλασσας συγχέονταν και συγχέονται ακόμα, όπως όλοι ξέρουμε. Θα μπορούσαν μάλιστα, γράφει η Green, να απεικονιστούν τα ευαίσθητα αυτά σημεία τριβής με πιο σκούρα και πιο ανοιχτά χρώματα. Η παρουσίασή μου σκοπεύει να συνεισφέρει κατά κάποιο τρόπο στον προβληματισμό αυτό, προβάλλοντας μια τουλάχιστον ακόμα παράμετρο διαμόρφωσης της χωρικότητας της θαλάσσιας επικράτειας. Η παρουσίασή μου σκοπεύει να συνεισφέρει κατά κάποιο τρόπο στον προβληματισμό αυτό, προβάλλοντας μια τουλάχιστον ακόμα παράμετρο διαμόρφωσης της χωρικότητας της θαλάσσιας επικράτειας, το οικονομικό διακύβευμα σε συνάρτηση με την άσκηση της διπλωματίας. Η έμφαση της έρευνάς μου είναι στις εμπόλεμες δεκαετίες του 1740 και του 1750, οπότε η Βρετανογαλλική αναμέτρηση κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αυστριακής διαδοχής και του Επταετούς πολέμου οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση κουρσάρων, όχι μόνο Βρετανών, σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη. Σκοπός τους ήταν να περιστήλουν το γαλλικό εμπόριο, το υπερπόντιο, αλλά και το διαμετακομιστικό εντός της Μεσογείου. Η εμπλοκή πολυάριθμων κουρσάρων, αλλά και οι συναφείς δραστηριότητες πλοίων του Βρετανικού ναυτικού, επανέφεραν με επίταση το ζήτημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του ουδέτερου χώρου, εντός του οποίου ήταν νόμιμα το κούρσεμα των εμπολέμων. Στην Ανατολική Μεσόγειο, ο προσδιορισμός των ουδετέρων υδάτων ισοδυναμούσε με προσδιορισμό των Οθωμανικών χωρικών υδάτων. Όμως το ζήτημα της Οθωμανικής ουδετερότητας ήταν ευρύτερο των υδάτων και αυτό ακριβώς ήταν το βασικό πρόβλημα των κουρσάρων του Βρετανικού στέματος. Η νομιμότητα των επιχειρήσεών τους, παρά την ανάπτυξη μιας σχετικά πολύπλοκης νομοθεσίας και γραφειοκρατίας, ουσιαστικά προσδιοριζόταν με γνώμονα σύνθετα κριτήρια και συμφέροντα που ξεπερνούσαν το δικό τους ορίζοντα. Η διαμόρφωση των κριτηρίων αυτών αποτελεί το κύριο ζητούμενο της εργασίας μου. Τα συμπεράσματά μου προκύπτουν κυρίως από τη μελέτη 4 κουρσάρικων ιστοριών, των οποίων η δομή μπορεί να αποκατασταθεί ικανοποιητικά μέσα από το αρχαιακό υλικό. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος να παρουσιαστούν με λεπτομέρειες. Η πρώτη αφορά τον Robert Saunders, καπετάνιο του πλοίου The Ruby, που εμπορευόταν στη Μεσόγειο για πάνω από 20 χρόνια και έδρασε ως κουρσάρος τουλάχιστον την περίοδο 1744-45. Τράβηξε την προσοχή των Οθωμανικών αρχών και των Βρετανών διπλωματών όταν κατέλαβε μια γαλλική πολλάκρα που πήγαινε από την Τίνιδα στην Αθήνα, ρευστοποίησε τα εμπορεύματα και λίστεψε τους μουσουλμάνους επιβάτες. Στο ενεργητικό του προσθέθηκαν και άλλα περιστατικά αρπαγής αμφιλεγόμενης κυριότητας εμπορευμάτων, τροφίμων κυρίως, από γαλλικά πλοία. Ακολούθησαν Οθωμανικές πιέσεις προς τη Levant Company για αποζημίωση και διπλωματική παρέμβαση, ώστε να αποτραπεί η κατακύρωση των κουρσεμένων εμπορευμάτων και των κερδών μεταπώλησης. Τελικά, η αποζημίωση της εταιρείας καταβλήθηκε, ενώ η παρέμβαση στο Βρετανικό Δικαστήριο, όπου είχαν προσφύγει οι Οθωμανοί, απέτυχε. Η δεύτερη ιστορία αφορά τους πλοιάρχους του Βρετανικού Ναυτικού, Ρόμπινσον και Μπότλερ, κυβερνήτες των πολεμικών The Diamond and The Lower Storf, αντίστοιχα. Τα δύο Βρετανικά πολεμικά εχμαλώτησαν το 1746, πολύ κοντά στην Κύπρο, ένα γαλλικό που μετέφερε στο νησί τρόφιμα από τη Δαμιέτα Οθωμανικών υπηκόων. Ο διοικητής του νησιού, δωροδοκιμένος από τον Βρετανό πρόξενο, έκρινε την κατάσχεση ως νόμιμη. Όταν ο καδής της Λεμεσού ζήτησε επανόρθωση, ήταν αργά. Τα πλοία είχαν αποπλέψει και τα εμπορεύματα εκποιήθηκαν στο Λιβόρνο. Οι ιδιοκτήτες δεν αποζημιώθηκαν, αφού δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ οι δύο πλοίαρχοι δεν διώχθηκαν. Η τρίτη ιστορία αφορά έναν από τους πιο επιτυχημένους και φημισμένους Βρετανούς κουρσάρους, τον Φορτουνάτος Ράιτ, κυβερνήτη του The Fame. Ο Φορτουνάτος, παρά το όνομά του, στάθηκε άτυχος όταν το 1746 εχμαλώτησε και παραβίασε τις αποσκευές του αποχωρούντος από τη Γαλλία Ισπανού πρεσβευτή
στις οποίες δυστυχώς συμπεριλαμβανόταν και η κάβα του. Στο παράπτωμα αυτό προσθέθηκαν αρκετές κατασχέσεις εμπορευμάτων Οθωμανικής ιδιοκτησίας, αλλά και αφαίρεση χρημάτων που ανήκαν στον Πασά της Τρίπολης του Λιβάνου. Η Levant Company, φοβούμενη την οργή των Τούρκων, πίεσε και πέτυχε την φυλάκιση του Ράιτ στο Λιβόρνο από τις αρχές της Τοσκάνης το 1747. Αποφυλακίστηκε στο τέλος του πολέμου το 1748 με εντολή του Ναυαρχείου, έξαλλος από την οργή για τις αδικίες που είχε υποστεί, αλλά κατάβλητος. Και όπως ξέρουμε, επανήλθε στη δράση κατά τη διάρκεια του επταετούς πολέμου, οπότε και χάθηκε στη θάλασσα το 1757. Κατά τη διάρκεια του επταετούς πολέμου διαδραματίστηκε η τέταρτη ιστορία του κουρσάρου Κωνσταντή Καλαμάτα, που πολέμησε ενός κοινού μας γνώριμου με την κυρία Χαρλάφτη, που πολέμησε με τους Βρετανούς στη Μινόρκα, όταν αυτή έπεσε στους Γάλλους και δραστηριοποιήθηκε ως κουρσάρος μετά από πολλές προσωπικές περιπέτειες το 1759 με το πλοίο Lord Blakeney, όπως και αρκετοί άλλοι Έλληνες. Μετά από μια αμφιλεγόμενη κατάσχεση, κατέληξε με το μισό πληρωμά του στη φυλακή της Κωνσταντινούπολης. Παρά τα έγγραφα που διέθετε, η διπλωματική υποστήριξη που του δόθηκε ήταν πλημελής. Ο ένας λόγος ήταν πως το άλλο μισό πληρωμά του συμμετείχε στην κατάληψη του τουρκικού πολεμικού που τους μετέφερε. Αλλά ο κυριότερος λόγος ήταν η απροθυμία της πρεσβείας να εκνευρίσει τις Οθωμανικές αρχές που πίεζαν διαρκώς ώστε να σταματήσει η δράση των Βρετανών κρουσάρων στο μέτρο που εμπόδιζε τον εφοδιασμό της αυτοκρατορίας με τρόφιμα. Ο εκνευρισμός θα είχε επιπτώσεις στους Βρετανούς εμπόρους της πόλης, αλλά και στην άσκηση της υψηλής διπλωματίας. Ο Καλαμάτας πέρασε τουλάχιστον 4 χρόνια στη φυλακή, γράφοντας επιστολές στο Υπουργείο των Εξωτερικών, χωρίς να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τελικά ελευθερώθηκε. Τουλάχιστον μάθαμε την περιπέτειά του μέσα από τις επιστολές του. Ας δούμε τώρα τι μας λένε οι ιστορίες αυτές. Δηλαδή, ποιοι παράγοντες διαμόρφωναν το πλαίσιο το οποίο καθόριζε την έκβαση των κουρσάρικων αυτών ιστοριών. Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί πως οι συγκεκριμένοι κουρσάροι και όσοι άλλοι επιδίδονταν στις καταδρομές του είδους αυτού, ασχέτως του μύθου που τους περιβάλλει, αλλά και της σύγχυσής τους με τους πειρατές, είχαν πλήρη επίγνωση των κανόνων της νόμιμης αυτής λαϊλασίας περιουσιών του εχθρού, αλλά και στη διάρκεια του επταετούς και των ουδετέρων, εφόσον οι ουδέτεροι υπηρετούσαν τους αντιπάλους της Βρετανίας. Όφυλαν να έχουν προμηθευτεί με συγκεκριμένες διαδικασίες και έντυπα και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις άδεια από το Βρετανικό Ναυαρχείο. Όφυλαν να τηρούν συγκεκριμένα αρχεία και να υπακούν τους βασικούς κανόνες εμπλοκής. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, έπρεπε να διαπράττονται καταδρομικές επιχειρήσεις μόνο εκτός των χωρικών υδάτων ουδετέρων χωρών και να διαφυλάσσονται οι περιουσίες των πολιτών τους. Πολίτες ουδετέρων, προκειμένου οι υπήκοοι του Σουλτάνου ή οι υπήκοοι του Δόγη, δεν επιτρεπόταν να γίνουν κουρσάροι άλλων εμπολέμων κρατών. Όλα αυτά φυσικά στη θεωρία. Στην πράξη, οι ουδέτεροι είχαν μόνο έγγραφα για να τους προφυλάξουν, ενώ τα περιθώρια παραβίασης της νομιμότητας ήταν μεγάλα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν ήταν όμως ανεξέλεγκτα, αφού η οριστική εκποίηση των λιών μπορούσε να ανασταλεί και να προσβληθεί δικαστικά έστω μέσω χρονοβόρων διαδικασιών. Με δεδομένο ότι τα γεγονότα που αναφέρθηκαν εκτυλίχθηκαν όλα στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή κυρίως στις θάλασσες του Σουλτάνου, προφανώς ο Οθωμανικός παράγοντας ήταν ο καθοριστικός της ιστορίας αυτής. Η πύλη όχι μόνο απαγόρευε στους υπηκόους της να γίνονται καταδρομής άλλων χωρών, αλλά και διέτασε να μην εμπλέκονται οι εμπόλεμοι στις θάλασσες και τις κτήσεις του Σουλτάνου. Το νόημα της διαταγής δεν ήταν σαφές, αφού δεν υπήρχε σταθερό κριτήριο προς διορισμού της ανοιχτής θάλασσας μέσα στο πολυσχηδές Αιγαίο. Και αν υπήρχε, παραδείγματος χάρη η εγκύτητα σε κάποιο φρούριο, καμία μαρτυρία εμπλεκομένου μέρους δεν ήταν αναμφισβήτητη, λόγω αφενός της γαλλικής διαβολής, αφετέρου της κλίσης των Οθωμανών στη Δρολιψία. Το 1757 η πύλη προσδιόρισε τα χωρικά της ύδατα με μια γραμμή που ένωνε την Πελοπόννησο με τα Κύθυρα, την Κρήτη και την Αίγυπτο. Εντός της γραμμής αυτής δεν θα ανεχόταν συλλήψεις πλοίων ούτε εκποίησης λιών. Το μέτρο προφανώς ευνοούσε το γαλλικό διαμετακομιστικό εμπόριο που ήταν ζωηρό και διασπαρμένο στη ζώνη αυτή. Γι' αυτό ουδόλως επηρέασε την επιθετικότητα των Βρετανών κρουσάρων. Και αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα.
Γιατί η επιθετικότητα αυτή δεν επηρέαζε μόνο τους Γάλλους, όπως θα δούμε αμέσως. Η άλωση γαλλικών πλοίων, που πολύ συχνά μετέφεραν Οθωμανούς και ακόμα συχνότερα εμπορεύματα Οθωμανικών συμφερόντων, έφυγε πρόσωπα και ήθη, ανεπρόκειτο για προσκυνητές, ακόμα και την μουσουλμανική θρησκεία. Αρκετά από τα πρόσωπα αυτά είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα βάσανά τους στην Κωνσταντινούπολη, ακόμα και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε αγγλικά δικαστήρια για σειρά ετών. Φυσικά το ζήτημα δεν ήταν μόνο προσωπικό. Η πτώση του γαλλικού εμπορίου είχε συνέπειες στη μείωση των κάθε είδους δασμών και δωροδοκιών και προκαλούσε έλλειψη συγκεκριμένων προϊόντων που ήταν απαραίτητα για τον Οθωμανικό τρόπο ζωής. Σοβαρότερη από όλες ήταν η έλλειψη τροφίμων. Η λεπτή ισορροπία στον ανεφοδιασμό των αστικών κέντρων της αυτοκρατορίας ήταν εύκολο να διαταραχθεί με σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Η Τουρκία ζούσε από το εμπόριο αυτό και δεν μπορούσε να ανεχθεί τη διακοπή των γραμμών ανεφοδιασμού από τα νησιά και από την Αίγυπτο. Η εξάρτηση αυτή ήταν γνωστή στους Βρετανούς διπλωμάτες που δέχονταν, όπως και οι Βρετανικές κοινότητες των εμπορευομένων, τις πιέσεις και τις βαριές συνέπειες των κρουσάρικων επιδρομών. Οι Γάλλοι ήταν βέβαια και αυτοί, ως εμπόλεμοι, μέρος του παζλ. Η πάγια και εύλογη τακτική τους ήταν να υποδαβλίζουν και να μεγεθύνουν κάθε είδους οθωμανική διαμαρτυρία σε βάρος των Βρετανών κουρσάρων και για το σκοπό αυτό δεν τσιγκουνεύονταν το χρήμα τους. Η τακτική αυτή, που έβρισκε μεγάλη ανταπόκριση από οθωμανικής πλευράς, προκαλούσε την αγανάκτηση των Βρετανών είτε ως δωροδοκία είτε ως δωροληψία. Το χειρότερο ήταν πως ο χρηματισμός αυτός άφηνε περιθώρια και στους Οθωμανούς υπηκόους να εμπλέκονται ενεργητικότερα στη διαμάχη, διευκολύνοντας με πλαστοπροσωπίες το γαλλικό εμπόριο, με τη βεβαιότητα ότι θα διαφύγουν της τιμωρίας. Ως γνωστόν, οι σχέσεις Τούρκων και Γάλλων ήταν παραδοσιακές και στενές, ειδικά στο 18ο αιώνα, πολύ περισσότερο λόγω του εμπορίου παρά της διεθνούς πολιτικής. Μπορούσαν με ευκολία να ισχυριστούν ότι οι Βρετανικές ναυτικές προσβολές οφειλόταν στην περιφρόνηση του Λονδίνου προς τον Σουλτάνο ή να τηρήσουν μια πιο ευέλικτη στάση. Παραδείγματος χάρη, στάθηκαν ευνοϊκοί σε μια τουρκική πρόταση μεσολάβησης στον πόλεμο της διαδοχής του Αυστριακού θρόνου, ενώ οι Βρετανοί απέφυγαν να τοποθετηθούν, δίνοντας έδαφος για κακολογίες στη γαλλική διπλωματία. Γενικώς, το είδος αυτό της γαλλικής παρέμβασης, το χαμηλό παιχνίδι θα λέγαμε, ήταν το αδύνατο σημείο της Βρετανίας. Προκαλούσε σοβαρές τριβές στις σχέσεις τους με την πύλη, οι οποίες είχαν άμεσο αντίκτυπο στη δράση των κουρσάρων. Η μόνη παρηγοριά του Λονδίνου ήταν πως η τακτική αυτή κόστιζε στους Γάλλους πάρα πολλά χρήματα. Για να καταλάβει κανείς τις συνέπειες της αγκλοτουρκικής τριβής, πρέπει να δει τα πράγματα από τη βρετανική πλευρά, η οποία δεν ήταν μόνο μία, ούτε είχε ομόφωνη άποψη για τη συμβολή των κουρσάρων στους πολέμους του στέματος. Στην Αγγλία, ο τύπος πρόβαλε τα κατορθώματά τους δεόντως και αυτοί το ήξεραν και το εκμεταλλεύονταν. Το πολεμικό ναυτικό την περίοδο αυτή τους χρειαζόταν πέρα από κάθε αμφιβολία, ειδικά στη Μεσόγειο. Όμως οι διπλωματικές ανάγκες ήταν πιο περίπλοκες. Στην περίοδο του επταετούς, ο πρεσβευτής της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη, ο James Porter, εργαζόταν συστηματικά ως μεσάζων για την προσέγγιση της διστακτικής πύλης με την Προσία, ώστε να αναλάβουν το συντομότερο οι Οθωμανοί πολεμική στρατιωτική δράση εναντίον των Αυστριακών. Οι Οθωμανοί ήταν απρόθυμοι αν δεν εξασφάλιζαν τη βρετανική εμπλοκή στο πλευρό τους, σενάριο το οποίο το Λονδίνο απευχόταν, χωρίς όμως να μπορεί να εγκαταλείψει τη διαπραγμάτευση στο πλευρό των Πρώσων. Την ευάλωτη διπλωματική θέση τους μπορούσαν να υπονομεύσουν περιστατικά, όπως αυτά του Καλαμάτα και των ομοίων του, στους οποίους οι Γάλλοι καταλόγιζαν όλες τις δυνατές παρατυπίες και παρανομίες, χωρίς να έχουν πάντα άδικο. Ήταν ένας εφιάλτης και δεν ήταν ο μοναδικός. Όλα τα παράπονα για κατασχέσεις πλοίων και εμπορευμάτων ή προσωπικές προσβολές σε βάρος μουσουλμάνων, είτε αδίκια είτε άδικα, κατέληγαν ταχύτατα στην πρωτεύουσα ή και σε κάποιο άλλο μεγάλο λιμάνι της αυτοκρατορίας. Όλα τα στοιχεία για την ταυτότητα των ιδιοκτητών και των εμπορευμάτων, αλλά και το ακριβές γεωγραφικό σημείο της ναυτικής εμπλοκής, ήταν αμφισβητούμενα. Τα στοιχεία πολλές φορές χαλκευμένα. Χάρη στη γαλλική κινητικότητα, η ευθύνη πάντοτε και όχι κατά ανάγκη να δικαιολόγητα, έπεφτε στη Βρετανία, που δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να πειθαρχήσει τους κουρσάρους της. Είτε το αποτέλεσμα ήταν η προσβολή της θρησκείας, είτε η προσωπική ζημία, είτε η έλλειψη τροφίμων, η αναταραχή
ήταν αναμενόμενη και ο στόχος ο ίδιος. Η απόσπαση αποζημίωσης από βρετανικής πλευράς και συγκεκριμένα από τους πράκτορες της Levant Company, δηλαδή από τις βρετανικές εμπορικές κοινότητες. Οι πιέσεις μπορούσαν να παραταθούν εφόσον εκκρεμούσαν δικαστικές προσφυγές ή αγνοούνταν οι τείχοι των εμπορευμάτων, αλλά όταν οι ελπίδες χάνονταν, ο πρεσβευτής δεν είχε πολλές επιλογές, με δεδομένο ότι η βία του όχλου ήταν ακόμα ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Το Λονδίνο δεν αγνοούσε το πρόβλημα. Άλλωστε, παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και στον Ινδικό ωκεανό. Εκδίδονταν εγκύκλοι και οδηγίες που είναι άγνωστο αν και κατά πόσο έφταναν πάνω στα κρουσάρικα και κατά πόσο και από πόσους λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Ο κίνδυνος αυτός και η οικονομική επιβάρυνση αφορούσαν τον άμεσο περίγυρο των διπλωματών. Η Levant Company δεν ήταν πλέον σε θέση να απορροφήσει τις περίφημες αβανίες, δηλαδή ποσά που αυθαίρετα καταλογίζονταν στους εμπόρους της. Γι' αυτό το λόγο ασκούσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την περιστολή της δράσης των κουρσάρων. Οι διπλωμάτες, αν κρίνει κανείς από τον τρόπο που περιέγραψαν τα συμβάντα, σίγουρα ήταν στο πλευρό της εταιρείας. Άλλωστε ήταν και λειτουργή της. Οι κουρσάροι ήταν το καθημερινό εμπόδιο στην άσκηση της διπλωματίας τους, αλλά μπορούσαν να αποβούν μοιραίοι για την τύχη των εμπορικών κοινοτήτων. Οι εκθέσεις τους είναι γεμάτες από υποτιμητικά σχόλια για αυτούς. Η δραματική παρουσίαση των υφιστάμενων εμπορικών ζημιών και των συνεπειών στην άσκηση της διπλωματίας αύξανε δυσανάλογα τη δική τους ευθύνη. Η περίπτωση του Καλαμάτα δείχνει πως ήταν διατεθειμένοι ακόμα και να αδικήσουν ένα ναυτικό που δρούσε νόμιμα προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Ήταν απρόθυμοι ακόμα και να δωροδοκίσουν γι' αυτόν με λεφτά του δημοσίου. Η φυλάκιση του Φορτουνάτους Ράιτ μαρτυρεί πως την ανάγκη του παραδειγματισμού δεν μπορούσε να ξεφύγει ούτε ένας γνωστός ήρωας της εποχής. Εξού και η αγέροχη απάντηση που έδωσε όταν έμαθε ότι οι Τούρκοι κυνηγούσαν ακόμα την αποζημίωσή του. Είπε, είμαι υπόλογος μόνο στον νόμο, αν τον παραβίασα, αλλά όχι στους εκπροσώπους του Σουλτάνου ή στον ίδιο τον Σουλτάνο ή σε όποια άλλη δύναμη, γιατί είμαι Άγγλος και έδρασα με εντολή του ηγεμόνα μου. Είναι ίσως ιστορική ηρωνία ότι το 1702 ο πρεσβευτής Ρόμπερτ Σάτον είχε παρατηρήσει στο ξεκίνημα του πολέμου για τη διαδοχή του Ισπανικού θρόνου ότι το μεγάλο γαλλικό εμπόριο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία διεξαγόταν με αλαφρά πλοιάρια. Πρότεινε λοιπόν να σταλούν πλοία του ναυτικού και κουρσάρικα με καλούς ναυτικούς που δεν θα δίστασαν να καταδιώξουν τους Γάλλους κοντά στις ακτές και ανάμεσα στα νησιά του αρχιπελάγους. Δύο μόνο χρόνια αργότερα τα τουρκικά παράπονα είχαν αρχίσει. Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στάλθηκε στο Βρετανό πρεσβευτή για να ζητήσει την εξασφάλιση των ναυτικών που έπλαιναν στις θάλασσες κοντά στα λιμάνια του αφέντη του στη Μεσόγειο. Όταν ο Μαυροκορδάτος ρωτήθηκε το 1704 ποια συγκεκριμένη περιοχή αφορούσε το αίτημα της ουδετερότητος, ο μεγάλος ερμηνέας απάντησε αμήχανα πως δεν είχε συγκεκριμένες οδηγίες. Πάντως όπως είδαμε, μερικές δεκαετίες αργότερα η διεκδικούμενη περιοχή είχε διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει όλους τους ναυτικούς δρόμους από το Λιβικό και την Αδριατική προς το αρχιπέλαγος. Τόσο ο Σάτον το 1704 όσο και οι διάδοχοί του έκριναν πως τέτοιες ρυθμίσεις προερχόταν από και εξυπηρετούσαν κυρίως τους Γάλλους που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή αυτή, αλλά δυνατούσαν να προφυλάξουν τα πλοία τους. Το πυκνό εμπόριο από νησί σε νησί και από πόρτα σε πόρτα δεν μπορούσε να γίνεται με νιοπομπές όπως των Βρετανών. Το τίμημα του κέρδους ήταν η ασφάλεια. Επομένως, οι θαλάσσιες ζώνες, οι σκούρες μπλε των εντάσεων, ήταν συναρτημένες με το είδος και την τακτική του πολέμου και τελικά με τη διαμόρφωση των οικονομικών δικτύων της εποχής. Η διασπορά των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την αδυναμία εποπτείας της ακτογραμμής, μεγέθυνε την αντίληψη για τον επιθυμητό ζωτικό χώρο, θαλάσσιο χώρο της αυτοκρατορίας. Για τα δίκτυα που ένωναν την περιφέρεια με το κέντρο και τα περιφερειακά κέντρα μεταξύ τους, ήταν πλέον υπερβολικά πυκνά. Γιατί τα δίκτυα ήταν υπερβολικά πυκνά. Ήταν αυτή η πυκνότητα των δικτύων, από την άλλη πλευρά, που συγκινούσε τους καταδρομείς, από τη στιγμή μάλιστα που είχαν δικαίωμα στο σύνολο της Λίας. Από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, ήταν προφανές πως η πλήρης εφαρμογή κανόνων και η χάραξη ζωνών στον κόσμο των κουρσάρων ήταν αδύνατη και αυτό ήταν γεγονός όχι μόνο για τον κόσμο των Αγγλιγκρέκ, όπως αποκαλούνταν από τους Γάλλους οι Έλληνες συνεργάτες τους, αλλά και των Βρετανών συναδέλφων τους. Θαλασσινοί, όπως οι τέσσερις που ανέφερα, αμελούσαν σκοπίμως ή από άγνοια την εφαρμογή των κανονισμών
ή φρόντιζαν να βρουν ευλογοφανείς ή και εντελώς ψεύτικες αιτίες για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Δρώντας για χρόνια στο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, ήταν πεπισμένοι πως με ισχυρούς προστάτες, φίλους, αλλά και την υποστήριξη της κοινής γνώμης, μπορούσαν και να επιβιώσουν και να πλουτίσουν. Ήταν ικανοί να προσαρμοστούν και να εκμεταλλευτούν κάθε σύστημα μέσω συστάσεων, αιτήσεων, υπομνημάτων, πολλαπλών υπηκοτήτων, ακόμα και στο Λονδίνο ή μέσα στην τουρκική φυλακή. Πόσο μάλλον που πράγματι πρόσφεραν στο Βρετανικό στέμμα επί σειρά ετών και αυτή η προσφορά τους αναγνωριζόταν από το βασιλικό ναυτικό. Η απροθυμία της πρεσβείας να τους προστατεύσει πρέπει να ήταν ακατανόητη και θλιβερή για όσους διαλαλούσαν με περηφάνεια πως ήταν κουρσάροι Ιγγλέζοι και ή ήταν όντως Ιγγλέζοι και πίστευαν ήδη πως ήταν ήρωες. Το ίδιο όμως ίσχυε, και κλείνω, και για τους Βρετανούς διπλωμάτες. Είχαν και αυτοί τις δικές τους προτεραιότητες και τα δικά τους δίκτυα. Όντως, οι κουρσάροι έπαιζαν ένα ολοένα και σημαντικότερο ρόλο για την υπονόμευση του γαλλικού εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα. Όμως, στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σημαντικός εμπορικός εταίρος και επιθυμητός σύμμαχος και των Βρετανών και των Γάλλων. Οι κουρσάροι αντιλαμβάνονταν το ρόλο τους και πίστευαν σε αυτόν. Ήταν εθελοντές πολεμιστές σε εθνική υπηρεσία και έμποροι λιών που είχαν κερδίσει με πολεμική τιμή και δόξα. Η άποψη αυτή δεν ήταν μόνο δική τους. Τη συμμερίζονταν το βασιλικό ναυτικό, ο Βρετανικός τύπος, υποθέτω και οι αναγνώστες του, αλλά και τα δικαστήρια που τους επιδίκασαν τις λίες, αδυνατώντας να δουν το βαθύτερο διακύβευμα ή το πραγματικό συμφέρον με τα μάτια της Levant Company και των διπλωματών παρά τις παρεμβάσεις. Για όλους αυτούς, που μάλλον ήταν η πλειοψηφία, τα δικαιώματα των ουδετέρων Οθωμανών και τα πρόστιμα στα κεφάλια των συμπατριωτών τους στην Τουρκία ήταν αμεληταία. Η ήττα των Γάλλων ήταν η μοναδική προτεραιότητα. Το νασιόν των εμπόρων, όπως αποκαλούνταν οι εμπορικές κοινότητες στην υλογραφία της εποχής, δεν ήταν αυτό στο οποίο ανήκαν όλοι οι άλλοι. Thank you. Ευχαριστώ.